ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων κι άρα. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εν του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Θεού τα πάντα ειναι. Τον διημάς τους ανθρώπους και
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σε χιλιάδες και τι λέγω, σε εκατομμύρια εμπεριστάτους αδελφούς μας, αδελφοί μου αγαπητοί, που χείμωνον Έλληνας και χριστιανούς ορθοδόξους, αλλά και αδελφούς μας από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Τι άλλο είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος σε αυτή την καινή την καινούργια διδαχή, ότι ο δρόμος για να φτάσει ο άνθρωπος και στην σωτηρία είναι ένας. Είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μία εκκλησία υπάρχει. Όλες οι άλλες ομάδες, όλες οι άλλες συναθρήσεις κατ' επίφαση ονομάζονται εκκλησίες. Η εκκλησία του Χριστού είναι μία, γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο διασώσει το ιερό δόγμα και τα όρια της ευσεβούς ημών και ορθοδόξου πίστεως ομολογούμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αποστολική πάλι κατά τον Απόστολο Παύλο, διότι ο πρώτος Απόστολος είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι συγκεκριμένη στο κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και εμείς οι αρχιερείς συγκριτοί είμαστε μία συνέχεια της ζωής των Αγίων Αποστόλων που χύμωνον κατά την χειροτονία αυτή την διαδοχή, αλλά και κατά την αλήθεια και τα πιστεύματα. Έρχεται η αποστολικότηση της Εκκλησίας στο γεγονός ότι διατηρεί απαρθάνατον και απαρασάνευτον την μία Αγία Ορθόδοξον αποκεκαλυμμένη από τον Θεό πίστη. Τι άλλο είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είπε για αυτήν την κτήση ως δημιούργημα του Θεού που είναι το δώρο του Θεού για τον άνθρωπο και η οποία θα έλεγε και σήμερα ο Άγιος Απόστολος Παύλος συστενάζει και συνοδύνει άκρη του γίνου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο συγχωρόμος από τον Άγιον Απόστολο Παύλο. Αν θέλουμε να σώσουμε την φύση, την κτήση ως δημιούργημα του Θεού, δεν έχουμε παρά να σεβαστούμε τον ίδιο τον Θεό, τον Πατέρα μας, όπως πρέπει να κάνει κάθε παιδί σεβόμενο τον Πατέρα του, που του αφήνει μια κληρονομιά, την οποία σέβεται ακριβώς για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο. Αυτά μας είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος και τα επικύρωσε με το ίδιο το μαρτύριό του με το αίμα του. Λέγει στους Κορινθίους εν τέλει για να διαφυλάσσουν αυτή την πίστη και την παρακαταθήκη αλλά και τις όρους τους Έλληνας και τους Ορθοδόξους. Γράφει λοιπόν στους Κορινθίους. Είμαι εγώ ερχόμενος άλλο εν Ιησούν Κυρίστη, όν ημείς ού και κηρύξομεν, ή πνεύμα έτερον λαμβάνεται, ό ού και λάβεται, ή Ευαγγέλιον έτερον, ό ού και δέξαστε. Προσέξτε, λέει Ιησού. Αν έρθει άλλος Απόστολος και σας πει διαφορετικά, εδώ στην Κόρινθο, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο, αν έρθει άλλος Απόστολος και σας πει διαφορετικά από αυτά τα οποία σας είπαμε, να μην τον δεχτείτε. Και συνεχίζει. Οι γαρδιούχοι ψευδαπόστολοι εργάται όλοι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού. Και δεν είναι παράξενο, λέει αυτό, αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις Άγιον Ορθοδόξο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παραγγέλει «Ταύτα ημείς στέψομεν και αυτοίς μείνομεν, μη μετέροντες όρια αιώνια». Τι λέει δηλαδή, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα μας λένε
Εμείς εκείνοι που δίδουμε την ζωή,
ο Κύριος να του προσθέσει έτη επί ετών, ώστε να διακονεί την Εκκλησία και να είναι για όλους μας ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση, ώστε κατά τον λόγο του Αποστόλου να ακολουθούμε τη σύμπνεση αυτού. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη τους σεβασμιωτάτους ιεράρχας, ζυγνών και νευροκοπίου, κύριο Ιερόθεο, πατρών, κύριο Χρυσόστομο, τα μασού και ορεινής της Εκκλησίας της Κύπρου, κύριο Ισαΐα, Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρβαμερίου, κύριο Θεόκλητο, Σταγών και Μετεώρων, κύριο Θεόκλητο, Μάνης, κύριο Χρυσόστομο, Ολένης, κύριο Αθανάσιο, Σαλώνων, κύριο Αντώνιο, και Κερνίτσης, κύριο Χρύσανθο, ιεράρχας διαπρεπής, Αγίους, ιεράρχας οι οποίοι κοσμούν την Εκκλησία και την Ιεραρχία και δια της παρουσίας, της αγάπης και των προσευχών σας, των προσευχών που στηρίζουν τον Επίσκοπό σας, ο οποίος ως άνθρωπος έχει και τις αδυναμίες του και τις ατέλειες του, αλλά αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως όλης ο χειρά, είπαμε χθες το βράδυ όταν βρεθήκαμε, και γι' αυτό χαίρομαι και είμαι ευτυχής για την παρουσία και την ευλογία που μας έδωσα. Οι σεβασμιότατοι θα παραστούν και το απόγευμα στον εσπερινό που θα κάνουμε στο βήμα του Γαλλίωνος στην αρχαία Κόρινθο, εκεί που κατά την αγιογραφική μαρτυρία, την αρχαιολογική σκαπάνη, αλλά και την ιστορία, εστάθη ο Απόστολος και δηληγόρησε υπέρ Χριστού. Θα είναι μαζί μας και μάλιστα ο μιλητής θα είναι ο εκ των πεφυλημένων μου αδελφός Ταμασού και ο μιλής κύριος Ισαΐας, ο οποίος ήρθε από την Κύπρο με τη συνοδεία του και οι άλλοι αρχιερείς για να μας θυμίσουν και να προσευχηθούν. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων και οι υπόλοιποι θα είμαστε κοντά του, ώστε να απολαύσουμε αυτή την όμορφη ακολουθία στην οποία μετέρχεται κατά χιλιάδες και η οποία συγκινεί εξόχως κάθε ψυχή η οποία πιστεύει εις τον Χριστό. Ευχαριστώ τις αρχές, τους ιερείς μας, τους ιεροψάλτες μας, τα μέσα της ενημέρωσης, τα κοσμικά και τα εκκλησιαστικά. Ευχαριστώ τους πάντας. Όπως κάθε χρόνο ο Δεσπότης μας γιόρτασε τον Απόστολο Παύλο με μεγάλη απλότητα, με πολλή συμμετοχή του κόσμου, με πολλούς εκτός Κορίνθου ανθρώπους, και αυτό μας κάνει χαρούμενους. Να είστε καλά και χρόνια πολλά.